γιορτάζουμε σήμερα, αγαπητοί χριστιανοί, την μεγάλη δεσποτική εορτή των Θεοφανίων που αναφέρεται στην βάπτιση του Σωτήρος Χριστού στον Ιορδάνη ποταμό από τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο. Θεοφάνεια ονομάζεται η σημερινή εορτή, γιατί κατά τη διάρκεια της βαπτίσεως του Χριστού εφανερώθη σε όλους τους ανθρώπους ο Τριαδικός Θεός και αναδείχθηκε και η θεότητα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Αλλά η σημερινή ημέρα λέγεται και η μέρα των φώτων, γιατί ο Τριαδικός Θεός που φανερώθηκε στους ανθρώπους κατά τη διάρκεια του βαπτίσματος του Χριστού είναι και λέγεται φως. Φως ο Πατήρ, φως ο Λόγος, φως και το Άγιο Πνεύμα, ψάλλουμε στα τροπάρια της Εκκλησίας μας. Ο δε Χριστός ο ίδιος διακήρυξε, εγώ είμαι το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμεί, ου μη περιπατήσει εν τη σκοτία, αλέξη το φως της ζωής. Αλλά η σημερινή μέρα λέγεται και η μέρα των φώτων και για ένα άλλο λόγο. Γιατί ένας από τους σκοπούς της βαπτίσεως του Χριστού στον Ιορδάνη ποταμό ήταν και η καθιέρωση του μυστηρίου του βαπτίσματος με το οποίο εισαγόμαστε στην Εκκλησία και γεννόμαστε μέλη του σώματος του Χριστού. Το φως που με την επιφάνεια του Χριστού εσημειώθη εφ' ημάς είναι το φως του χαροποιού μηνύματος του Ευαγγελίου, είναι το φως της Θείας Χάρης που μεταδίδεται στον άνθρωπο με το μυστήριο του Αγίου Βαπτίσματος. Η κολυμβήθρα είναι η πνευματική μήτρα που μας αναγεννά σε μια νέα καινούργια ζωή. Εκείνες οι τρεις καταδύσεις και αναδύσεις μέσα στο αγιασμένο νερό της κολυμβήθρας είναι το σύμβολο ότι ο παλαιόσημον άνθρωπος, ο εαυτός μας, πέθανε και τάφη και μέσα από την κολυμβήθρα εξέρχεται ένας νέος άνθρωπος αναγεννημένος πνευματικά. Και αυτός ο νέος άνθρωπος που εξέρχεται από το ευλογημένο νερό της κολυμβήθρας αναγεννημένος πνευματικά οφείλει να ζει στο υπόλοιπο της ζωής του εν κενότητη ζωής. Οφείλει να ζει και να συμπεριφέρεται ως πολίτης της Βασιλείας του Θεού. Ας ανοίξουμε λοιπόν, αγαπητοί χριστιανοί όλοι μας, τις πόρτες της ψυχής μας για να εισέλθει μέσα σε αυτές και να κατοικήσει ο Σωτήρας μας Χριστός. Ας ανοίξουμε τις πόρτες της ψυχής μας για να εισέλθει το φως της θεογνωσίας και να μας γεμίσει με σοφία και σύνεση. Και είναι επίγουσα ανάγκη να γίνει αυτό σήμερα, γιατί η εποχή μας έχει ανάγκη από φως ή καλύτερα έχει ανάγκη από φωτοδότες, από ανθρώπους που θα μεταλαμπαδεύσουν το φως του Χριστού. Το φωτίζουν και αγιάζουν πάντα άνθρωπο ερχόμενον εις τον κόσμο. Το φως του Χριστού που θερμαίνει τις παγωμένες από τα απολυκά ψύχη του μίσους και της κακίας και του εγωισμού και της αλαζονίας καρδιές μας και την μεταβάλλει σε ένα πυρήκαστο θυμιατήρι αγάπης. Σήμερα που το νέο έτος 2014 βρίσκει τη μαρτυρική μας πατρίδα σε μια διπλή αγωνία και απόγνωση, γιατί παράλληλα με το δολοφονικό τσουνάμι του τουρκικού Ατίλα του 1974 που έπληξε την πατρίδα μας, παράλληλα με το συνεχιζόμενο για 40 τώρα χρόνια εθνικό δράμα μας, ήρθε επιπρόσθετα και εκείνη η περίφημη, εκείνη η πρωτάκουστη, η πρωτόγνωρη, εκείνη η μοναδική στα παγκόσμια χρονικά ανέντιμη και ληστρική απόφαση του Eurogroup του περασμένου Μαρτίου του 2013, που με τα δυσμενή
και οδυνηρά μέτρα που επέβαλε κατέστρεψε την πατρίδα μας ως χρηματοπιστωτικό κέντρο και δυστυχώς μαζί και με τα δικά μας λάθη και παραλήψεις των τελευταίων δεκαετιών οδήγησαν την ίσο μας στα πρόθυρα της χρεοκοπίας και της καταστροφής. Μέσα λοιπόν σε αυτόν τον όλεθρο και την καταστροφή, μόνο το Ευαγγέλιο του Χριστού μπορεί να χαρίσει την ελπίδα και την βεβαιότητα για μια καλύτερη μελλοντική ζωή, για ένα καλύτερο αύριο. Μόνο με τις ευαγγελικές αξίες της αγάπης και της δικαιοσύνης μπορούμε ως λαός να συμφιλειωθούμε και να συνεργαστούμε προς υπέρβαση της παρούσης εθνικής και οικονομικής κρίσεως, προς υπέρβαση της παρούσης ανίποτης οικονομικής και εθνικής τραγωδίας μας. Ας είναι για τον καθένα μας τα φετινά θεοφάνεια, η αφετηρία μιας καινούργιας αναγεννημένης εν Χριστώ Ιησού ζωής. Γιατί μόνο έτσι ο επιφανής Θεός, μόνο έτσι ο βαπτιζόμενος σήμερα Σωτήρας Χριστός θα φανεί ήλαιος και θα δικαιώσει τις ελπίδες και τις προσδοκίες μας. Μόνο έτσι και το νέο έτος 2014 θα είναι έτος ειρήνης, δικαιοσύνης και ελευθερίας όλων των λαών που καταδυναστεύονται με διάφορα προσχήματα από τους ισχυρούς της γης. Για δε τη δική μας πατρίδα θα είναι έτος λύτρωσης από τα δεινά της. Σε όλους σας εύχομαι υγεία, αληθινή πνευματική χαρά και οικογενειακή ευτυχία, αλλά και διπλή ελευθερία. Ελευθερία από το ζυγόν της τουρκικής κατοχής και δουλείας, αλλά και ελευθερία από το ζυγόν των εσωτερικών παθών και αδυναμιών μας. Χρόνια πολλά σε όλους. Γι' αυτό... αυτού θεία χάρη και φιλανθρωπία, πάντοτε νίκαια ή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμορ δόξα σοι. Ο εν Ιορδάνη υπό Ιωάννου βαπτιστήνε, κατά δεξάμενος δια την ημός σωτηρία, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τας πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίας των Τιμίων Επουρανίων, δυνάμειων ασωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου Ενδόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεπιστημίων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων, Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, και ελεήμω Θεό. Κύριος ο Θεός, στην Αγία και αμόμη των πίστων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, στην Διαγία και Ιεράμονη τάφτη και το γέννη παντή, εις αιώνα αιώνος, αιωνία η μνήμη των μακαρίων και ειδήμων χτητών της Αγίας και Ιεράμονης τάφτης και πάντων των Ορθοδόξων. Η Αγία Τριάς, για φυλάξον των λαών αυτών,
Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημών.